Βαθιά ανάσα από τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων σε οικισμού στον Ρωμά, καθώς τα 249 δείγματα από τα 410 εντοπίστηκαν μόνο ένα θετικό κρούσμα στη Νέα Σμύρνη, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην DRT ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ενώ αρνητική σε κρούσματα οι οικισμοί σε Τύρναβο, Φάρσαλα, Τρίκαλα αλλά και Καρδίτσα. Έγινε ανάλυση των δειγμάτων στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας, όπου βρέθηκε ένα θετικό κρούσμα. Στον Τύρναβο κανένα θετικό κρούσμα, στα Φάρσαλα κανένα θετικό κρούσμα, στα Τρίκαλα κανένα θετικό κρούσμα και στα 30 πρώτα στην Καρδίτσα κανένα θετικό κρούσμα. Έγινε ανάλυση σύμφωνα με τη μέθοδο RT-PCR σε 249 δείγματα από τα 410 και έχουμε μόνο ένα θετικό κρούσμα. Η εργαστηριακή πιστοποίηση της σωστής δειγματοληψίας των κλινικών δειγμάτων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και λήφθη επαρκές γενετικό υλικό. Το νέο θετικό κρούσμα στη Νέα Σμύρνη ανεβάζει συνολικά τον αριθμό των κρούσματων στον οικισμό στους 38, ενώ αμέσως ξεκίνησε σήμερα και η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε την προσπάθεια της διάδοσης και της εξάπλωσης του ιού. Δεν σημαίνει ότι πανηγυρίζουμε. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και ιδίως αυτές τις μέρες. Και όπως θα ανακοινωθεί και από τον Νίκο τον Χαρδαλιά, τον Υπουργό, στις 6, αλλά και από τον ειδικό, τον κύριο Τσόδρα. Συνεχίζουμε τα προστατευτικά μέτρα και συνεχίζουμε τις ιχνηλατήσεις ώστε να μπορέσουμε με την πλέον επιστημονική μέθοδο να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία. Αισιόδοξος εμφανίστηκε λίγο νωρίτερα και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, αναφερόμενος παράλληλα και στην προοπτική άρσης της καραντίνας στον συνοικισμό της Νέας Σμύρνης. Θέλω να πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια φάση αρνητικοποίησης γενικότερης της κατάστασης ό,τι αφορά τα τεστ και άρα προϋποθέσεις προκειμένου στο όριο που έχει τεθεί η καραντίνα αυτή να λήξει και οι συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν όπως και οι υπόλοιποι. Με το μένουμε σπίτι, με τους περιορισμούς που έχουμε όλοι μας.